Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Δεύτερη φορά είχα και την ευκαιρία και τη χαρά να είμαι εδώ στη μάχη τη μεγάλη των ευρωεκλογών. Όπως είπε και ο γραμματέας μας, είμαστε σε μία νέα φάση της πολιτικής μας προσπάθειας και του πολιτικού μας αγώνα. Οι εκλογές στις 7 Ιουλίου και το ποσοστό του 31,5 που έδωσε ο ελληνικός λαός στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σημαντικό ποσοστό κάτω από μια πολύ δύσκολη εκλογική μάχη και σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Ένα ποσοστό το οποίο αφενός εδραίωσε το ΣΥΡΙΖΑ ως τον κεντρικό πόλο και εκφραστεί μιας ευρύτερης προοδευτικής αριστερής παράταξης στη χώρα μας, ως του μεγαλύτερου αριστερού προοδευτικού κόμματος στην Ευρώπη, σε εκλογικό ποσοστό, ακολουθούν τα κόμματα στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και επίσης έδωσε αυτό που και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας είπε το βράδυ των εκλογών και την εντολή να προχωρήσουμε μπροστά μέσα από μία πολιτική και οργανωτική ανασυγκρότηση, μέσα από μία μεγάλη διεύρυνση προς τον ευρύτερο προοδευτικό κόσμο, προς όλες τις προοδευτικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που όλα αυτά τα χρόνια βάλαν πλάτη, στήριξαν. Ήρθε η ώρα, όπως είπαμε και στη διαχείριξή μας, να εμπιστευτούμε αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν. Ταυτόχρονα, βέβαια, ήταν και εντολή για μία δυναμική προγραμματική αντιπολίτευση. Και από την πρώτη μέρα, εμείς κάναμε σαφές ότι δεν θα ακολουθήσουμε το λαϊκισμό και την ισοπεδωτική αντιπολίτευση που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμηθούμε την πατριωτοκαμπυλία, την καταστροφολογία, την ισοπαίδωση, αλλά με υπευθυνότητα όσο αναφορά μια προγραμματική έκφραση, αλλά και δυναμισμό όπου βλέπουμε ότι κινδυνεύει το δημόσιο συμφέρον, οι κοινωνικές κατακτήσεις και τα εργασιακά δικαιώματα, είμαστε αποφασισμένοι και ήδη το έχουμε δείξει σε αυτό το πρώτο τρίμηνο ότι ασκούμε μία αντιπολίτευση και στη Βουλή και στην κοινωνία, στις πόλεις, στα χωριά, παντού. Και για μας αυτή η διαδικασία της ανασυγκρότησης είναι αλληλένδετη με την αντιπολίτευση που ασκούμε. Ταυτόχρονα είμαστε κοντά στους εργαζόμενους, στους επαγγελματίες, στους αγρότες, στην ύπαιθρο, στα χωριά, στις πόλεις και όσον αφορά αυτή την νεοφιλελεύθερη δεξιά λέλαπα που ζει ήδη τα πρώτα δείγματα ο ελληνικός λαός, αλλά και πάνω απ' όλα προβάλλοντας ένα νέο εναλλακτικό προοδευτικό πρόγραμμα για το μέλλον βάσει των κοινών μας αξιών που μας ενώνουν και με ένα ευρύτερο δημοκρατικό κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, προς όλους τους αριστερούς, σοσιαλιστές, ανθρώπους με ευαισθησία, ριζοσπάστες, δημοκράτες, που πιστεύουν ότι αξίζει η χώρα μας ένα προοδευτικό μέλλον.